Θα ξεκινήσει κανονικά η Ουκρανική αντεπίθεση, είπε ο Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λοιπόν, δήλωσε πως παρά την έλλειψη μαχητικών jets F-16, η χώρα του θα ξεκινήσει κανονικά την προγραμματισμένη αντεπίθεση. Θα υπάρξει μια αντεπίθεση και θεωρώ πως θα πετύχει. Δεν θα δώσω λεπτομέρειες. Έχουμε αρκετό οπλισμό για αυτήν. Θα έλεγα πως βρισκόμαστε πολύ κοντά σε αυτό, δήλωσε ο Ζελένσκι την Κυριακή, μιλώντας σε σκανδιναβικό μέσο. Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει πολλές φορές μαχητικά jets από δυτικούς συμμάχους, έτσι ώστε να παρέχει ενέργεια κάλυψη στο στρατό του. Η Πολωνία αποτέλεσε το πρώτο έθνος που πρόσφερε μαχητικά jets στο Κίεβο, με την Γερμανία να εγκρίνει την προσφορά της Πολωνίας για επανεξαγωγή 5 γερμανικών MiG-29 στην Ουκρανία. Μέχρι στιγμής, 8 τέτοια μαχητικά έχουν φτάσει στην χώρα από την Πολωνία, ανέφερε η σελίδα The Kyiv Independent. Πρόσφατα, ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός Τζάρος Λαβνάντ επιβεβαίωσε πως η χώρα του έχει μεταφέρει 13 αεροσκάφη ίδιου τύπου στην Ουκρανία, τα οποία έχει υποσχεθεί προηγουμένως το κράτος. Όπως και να έχει, τα MiG δεν συγκρίνονται σε καμία περίπτωση με τα αρκετά πιο προηγμένα F-16 που ζητούν οι Ουκρανοί εδώ και μήνες. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.